Καστοριάς με τη Νέα Δημοκρατία στα Λευκά σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να σας υποδεχθούμε και τους δύο στο πλατό του απευθείας. Λοιπόν, σήμερα που είναι μια αργία για πολλούς, αλλά κανονική εργασία για τους άλλους, και εσείς λοιπόν στις θέσεις σας. Και προφανώς έχει ξεκινήσει αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Αλεξίου, όπως ακούμε και τον Πρωθυπουργό και στις τελευταίες του έτσι ομιλίες εκεί στα Δωδεκάνησα, έβαλε το δίλημα ή όλοι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ ή ο καθένας μόνος του με τη Νέα Δημοκρατία. Και όποιος αντέξει, κάπου, ναι, είπε κιόλας. Κάπως έτσι είναι. Άμα αναλογιστούμε το γεγονός ότι ακόμα και μέσα στα μνημόνια αυτό που προσπαθήσαμε εμείς είναι να βάλουμε ένα πάτο στο βαρέλι της διάλυσης της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί που δεν μπορούσαν καν να επιβιώσουν να καταφέρουν να ζουν έστω με μια αξιοπρέπεια, και παράλληλα προσπαθήσαμε να στήσουμε ξανά τις διαλυμένες δομές του κοινωνικού κράτους, πράγμα το οποίο αφορά την τεράστια κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τότε, άμα συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα το δικό μας και τα πεπραγμένα, αλλά κυρίως αυτά που προτείνουμε από εδώ και πέρα, αν το συγκρίνουμε αυτό με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, όταν όμως αυτό έχει μια αντίφαση, δηλαδή λέει ο Πρωθυπουργός, όλοι μαζί θα πάρουμε τα ωφέλη από την κανονικότητα, όχι ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη είπε στη Ρόδο ότι ο κόσμος ήθελε να στείλει στην Ευρωκάλπη ένα μήνυμα, και καλώς κατά την γνώμη μου το έστειλε. Και εγώ το θεωρώ, αν γιατί υπάρχουν ωφέλη από αυτή την κανονικότητα, λοιπόν, ο κόσμος δεν θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα επιβράβευσης και όχι αποδοκιμασίας. Να πω το εξής, και είναι μια πολύ δίκαιη κριτική αυτή που ακούγεται από τον κόσμο έξω, και την έχω εκλάβει και εγώ, και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό μήνυμα του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, ότι δεν κάναμε τόσα πολλά. Ο κόσμος είχε αποθέσει τις ελπίδες του πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια πράγματα δεν καταφέραμε να τα προχωρήσουμε όσο θέλαμε. Πολλά πράγματα το 2014 και αυτό μετά δεν μαζεύεται. Νομίζω, όταν έρχεται μια περίοδος διακυβέρνησης. Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα με το τι τάξαμε και τι δεν τάξαμε. Άμα πάρει κανείς ένα-ένα τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί, τα θετικά μέτρα σε σχέση με αυτά που είχαμε εξαγγείλει, λίγο πολύ θα δει ότι έχουν υλοποιηθεί όλα. Το πρόβλημα είναι ότι λόγω της ακραίας διάλυσης της κοινωνίας μας και της υποβάθμισης των ζωών των περισσότερων πολιτών, τα θετικά μέτρα αναγκαστικά και λόγω των οικονομικών δεσμεύσεων που υπήρχαν δεν μπορούσαν να αγγίξουν ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα χειροπιαστό αυτή τη στιγμή, το οποίο αποτυπώθηκε και στις κάλπες. Εγώ θέλω να βάλω το πιο ουσιαστικό σε αυτό το κομμάτι, και βάσει αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός, αποτυπώνεται κατά βάση τα εργασιακά. Το ότι ή θα μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε μπροστά, ή θα ο καθένας μόνος του απέναντι στην πραγματικότητα που του ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία και οι εργοδότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τι γίνεται. Στα εργασιακά αυτό που μάλλον προτάζουμε εμείς είναι οι συλλογικές συμβάσεις, η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι μειώσεις στη φορολογία που έχουν εξαγγελθεί και κάποιες έχουν υλοποιηθεί και αυτή τη στιγμή, απέναντι σε ένα σκληρό, αντικοινωνικό, νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που τους βάζει όλους μόνους τους απέναντι στους εργοδότες. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα. Και κάπου εδώ να βάλουμε και στην κουβέντα την κυρία Κανδύλη. Έχει όντως κρυφή ατζέντα η Νέα Δημοκρατία, κυρία Κανδύλη, γιατί σας βάζουν πολύ μπαίνει πολύ στο στόχαστρο το κομμάτι των εργασιακών. Ότι εκεί έχετε αφήσει ασάφειες, ότι αν ήταν θέμα Σαρδάμ το τι υπόθηκε με την 7ήμερη λειτουργία ή 7ήμερη εργασία, τι θα τηρηθεί. Εδώ προνωρίτερα υπήρχε και ένα ρεπορτάζ που μας έδωσε συνάδελφος και έλεγε για το κομμάτι των απολύσεων, αν θα διατηρήσετε την αιτιολόγηση ή αν θα την καταργήσετε. Και όλο αυτό, για να το πω συμπληρωματικά και ενισχυτικά, δεν πρόκειται μόνο από την κριτική που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς τα δύο κόμματα σε αντιπαράθεση προγραμμάτων θα πούνε και μια κουβέντα παραπάνω ή θα υπογραμμίσουν κάτι, αλλά και από κάποιες συνεντεύξεις που μου δώσει υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς που μίλησαν και για 7ήμερο εργασίας. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα με διάφορες αφορμές ξαναβγαίνει. Γι' αυτό επιμένουμε και εμείς αυτό το ερώτημα. Γιατί το πώς θα εργάζεται ο καθένας είναι πολύ κρίσιμο.
Αυτό που είπαμε εμείς, καταρχάς να πω ότι παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συνομιλητή εδώ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η τοποθέτησή του ως προς την τετραετή διακυβέρνηση του Τσίπρα και του κυρίου Καμένου όσον αφορά τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις συμβάσεις τις οποίες θέλει να προάγει ξαφνικά σήμερα, 4 χρόνια μετά, όταν οι άνθρωποι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες και όλη αυτή η δραστηριότητα έχει φτάσει κατά εξοχή στον πάτο. Προέρχομαι από μια πόλη, από μια περιοχή, την Καστοριά, όπου βασίζεται στην επιχειρηματικότητα. Η Καστοριά το 70-80% βασίζεται σε, και μάλιστα σε ιδιαίτερα αναβαθμισμένο προϊόν όπως αυτό της γούνας και του τουρισμού. Λοιπόν, πιστέψτε με, τα τελευταία 4 χρόνια βιώνουμε ασύλληπτες καθημερινότητες, με αποτέλεσμα η Καστοριά σήμερα, αγαπητές συνάδελφοι, να είναι έρημη και άδεια. Το μεγαλύτερο ποσοστό νέων ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι εκεί να εργάζονται και να προσφέρουν στον τόπο τους, να έχουν φύγει να εργαστούν σε ζώνες σε άλλες περιοχές. Άδειασε πολύ... τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει εξαντληθεί η Καστοριά, και αυτό γιατί η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν υποχρεώσει πάρα πολλούς συντοπίτες μου να κλείσουν τις επιχειρήσεις, να βάλουν λουκέτα. Αρκεί να κάνετε μια βόλτα στον κεντρικό δρόμο της Καστοριάς, όπου ήταν κατάμεστος από εμπορικά καταστήματα, και να δείτε το ένα λουκέτο μετά το άλλο. Αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ρωτάω, γιατί για να είμαστε δίκαιοι και με αυτά που έχουμε ζήσει όλα τα τελευταία 10 χρόνια, εδώ στην Αθήνα τα λουκέτα τα είδαμε πολύ νωρίτερα. Δεν αντιλέγει κανείς. Στην Καστοριά εμφανίστηκαν πριν από 4 χρόνια. Δεν αντιλέγει κανείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, ξεκινώντας από εσάς και την κρυφή ατζέντα, ουδέποτε είχε κρυφή ατζέντα. Εδώ και 3 χρόνια ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το οποίο. Σας μεταφέρω αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Αυτό το οποίο έκανε ο πρόεδρός μας εδώ και 3 χρόνια είναι μία περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αναγνωρίζουμε, δεν ξεχνάμε το παρελθόν, δεν ξεχνάμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να ρίχνουμε ευθύνες ο ένας στον άλλον και να δούμε από εδώ και στο εξής τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε 3 χρόνια τώρα. Προσπαθούμε να δούμε τι σημαίνει η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και να την αλλάξουμε. Και αν δεν την αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουμε τον προσανατολισμό του κόσμου για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει την οικονομία και την καθημερινότητα, δεν κάνουμε τίποτα. Κυρία Καντήλη, θέλω να καταλάβω κάτι πραγματικά. Διότι ακούω τον πρόεδρό σας να λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι, πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, ώστε μετά να αναπτυχθεί και μια άλλη εργασιακή σχέση, όπου ο εργαζόμενος θα νιώθει μέρος αυτής της επιχείρησης, θα μένει μόνος. Αυτή τη στιγμή, αυτό που επικρατεί έξω, αν δεν υπάρχει και ένα πλαίσιο προστασίας και για τον εργαζόμενο, καταπατείται, καταστρατηγείται, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια, σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι νιώθουν τελείως απροστάτευτοι. Αν έρθεις και του αφαιρέσεις και κάποια αντί να του ενισχύσεις, πώς αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει? Δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό πραγματικά, ότι οι συνθήκες και για τον εργαζόμενο, σαφώς να στηριχθεί η επιχείρηση, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να στηριχθεί και ο εργαζόμενος? Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τον εργαζόμενο πνεύμονα της επιχείρησης. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα και ο σχεδιασμός της να εξαιρεί και να αφήνει απ' έξω το βασικό πνεύμονα της επιχείρησης. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, το ανθρώπινο δυναμικό. Ουδέποτε η Νέα Δημοκρατία μίλησε για μη προστασία του εργαζομένου. Όλα αυτά ήταν σε μία, έτσι να το πούμε, γιατί είναι και της μόδας τελευταία, η φράση των fake news που λειτουργεί και προωθήθηκε στα μέσα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πωλήσει, η Νέα Δημοκρατία θα βοηθήσει τον επιχειρηματία, ενώ τον εργαζόμενο θα τον βάλει σε μια δεύτερη μοίρα. Ουδέποτε μιλήσαμε για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είπαμε ότι ο επιχειρηματίας αυτός που θα επιβραβεύσει τους εργαζόμενους του, θα επιβραβευτεί ακόμα θα περισσότερο από το ελληνικό κράτος. Απλά εκεί θέλουμε θέλω να κάτι να πω σε αυτό. Με ανθρώπους Έλληνες στην Ελλάδα και όχι οι μετανάστες, πρέπει να έχει κυρίως θέσεις εργασίας με καλές αμοιβές. Διαφορετικά, έτσι, δεν μπορείς να κρατήσεις με λόγια κανέναν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. Απλά θα σας πω κάτι. Σε αντίβαρο των τελευταίων 4 ετών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυξήσει τις δαπάνες στη δημόσια λειτουργία, στους μετακλητούς σε ποσοστό 48%, ερχόμαστε σε επίπεδο 48%, ερχόμαστε εμείς, ελάτε στο νοσοκομείο της Καστοριάς και μετά μπορούμε να μιλήσουμε τι προσλήψεις έχετε κάνει. Λοιπόν, οπότε, επειδή αν μου επιτρέπετε, η ίδια έχω διαβήτη, ξέρετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είμαστε πάρα πολλά άτομα με διαβήτη στην Καστοριά.
Καστοριά. Μέχρι πρότινος ευχόμαστε να μην έχουμε κάποιο υποτροπή, γιατί έχουμε ένα ιατρείο που λειτουργεί μία φορά τη βδομάδα με έναν άνθρωπο που παλεύει να κρατήσει ένα ιατρείο και ούτω καθεξής για μία περιοχή, για μία περιοχή όπου, να σας πω κάτι, εκείνη η διαφορά, ότι εμείς σήμερα δεν ερχόμαστε να πούμε τι έγινε, εμείς σήμερα ερχόμαστε να πούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξεχνάμε και ούτε, μπορούμε να βάλουμε τελεία, ούτε μπορούμε να βάλουμε τελεία σε ό,τι έχει γίνει. Κύριε Αλεξίου, εδώ εσείς λέτε, πουλώσαμε πληγές. Και τώρα λέμε ότι την επόμενη μέρα χωρίς προγράμματα θα κάνουμε περισσότερα. Η κυρία Γκανδύλη απ' την άλλη παρουσιάζει μια άλλη εικόνα και λέει ποιες πληγές πούλωσαν. Εδώ καταστήματα κλείνουν, τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν κανονικά. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο πριν μου κάνει την ερώτησή σας, που αναδεικνύει και την τεράστια διαφορά, την ιδεολογική, που μία μάλλον από τις τεράστιες διαφορές που το παραδέχθηκε τώρα και η κυρία Κανδύλη. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μέσω της αύξησης της οικονομικής πίτας, μέσω της ανάπτυξης, θα έρθουν καλύτερες θέσεις εργασίας, θα έρθει μια μεγαλύτερη αύξηση του βιωτικού επίπεδου της ελληνικής κοινωνίας των πολλών. Αυτό το πράγμα έχουμε δει απέτυχε, αυτό το πράγμα πήγαν να κάνουν όλα τα νεφιλελεύθερα πειράματα ανά τον κόσμο και αυτό έχει αποτύχει, γιατί το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί μια κοινωνία στην οποία η ελίτ θα ζουν εις βάρος των πολλών. Από την άλλη, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι μέσω της αναδιανομής του υπάρχοντος πλούτου στους πολλούς, στην κοινωνία, στον κόσμο της εργασίας, μειώνοντας κάποιες... Κύριε Λεξί, όμως ποια αναδιανομή. Εδώ ήταν να σας πω λίγο κάτι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη μας έδωσε, νομίζω τελευταία πριν την κάλπη της 26ης, και μας είπε ότι πραγματικά έχει ζοριστεί η μεσαία τάξη και ότι έχει αυτό οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να το διορθώσει. Η αναδιανομή σημαίνει όμως ουσιαστικά ότι τα παίρνεις από εκεί που περισσεύουν. Δεν τα παίρνεις από εκεί που δυσκολεύονται να τα βγάλουν. Αυτό που έχουμε καταφέρει, να σας πω δύο πράγματα. Αυτό που έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι μέσα από την αναδιανομή του υπάρχοντος πλούτου και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και πολλών άλλων πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει, δεν είναι ανάγκη τώρα να τις αναφέρουμε μία-μία, έχουμε καταφέρει να ανορθώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και να παράξουμε και ανάπτυξη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, υπάρχουν και τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ως στόχο να κάνουμε είναι, καταλαβαίνουμε απολύτως ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας συμπιέστηκε και από μας, αλλά ένα πράγμα που λέει Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και διάχυτο. Το καταλάβατε επειδή το είπε η κάλπη, ή όχι, να το καταλαβαίνετε και πριν, απλώς έπρεπε να ολοκληρωθεί. Πατάμε στα πόδια μας κι εμείς στη γη. Όχι, έχετε πει ότι η προτεραιότητα προφανώς δόθηκε στα πιο αδύναμα στρώματα. Ακριβώς. Αλλά είχε φτάσει έτσι κι αλλιώς η ώρα να βάλετε στο τραπέζι του σχεδιασμού σας και τη μεσαία τάξη, απλώς από τη δυσαρέσκεια έγινε πολύ αντιληπτό το μήνυμα. Μα ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 12.000 το χρόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί μεσαία τάξη. Όμως αυτός ο άνθρωπος φορολογείται, είναι έξω από την επιδοματική πολιτική, γιατί δεν υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες. Αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Και θα αλλάξει γιατί έχουμε πετύχει να φτιάξουμε τα οικονομικά του κράτους, να δώσουμε μια αυτοπεποίθηση στην ελληνική κοινωνία και να έχουμε ένα κράτος θωρακισμένο απέναντι σε. Μεγάλα κόμματα, αυτά που διεκδικείται δηλαδή την εξουσία και τη διακυβέρνηση του τόπου, έχουμε σταματήσει να ακούμε πράγματα τα οποία οι πολίτες, όχι με τα λίγα οικονομικά που ξέρουμε, αλλά με τα λίγα οικονομικά μέσα που έχουμε για να τα βγάλουμε πέρα, θεωρούμε αυτονόητα. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένας τόσο άδικος φόρος όσο είναι ο ένφια. Και δεν με νοιάζει να μειωθεί από τον έναν 10 έως 50, γιατί έχει άλλη ιδεολογία, από τον άλλον 30%. Όχι, είναι η δομή. Γιατί του όσο και αν μειωθεί, αν δεν καταργηθεί, εγώ δεν βγαίνω. Δεν με νοιάζει να μου λένε δεν θα πέσει το φορολόγητο στα 5.000, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το φορολόγητο και στα 12 να ήταν πάλι λίγο είναι. Ξέρετε όμως, ο έμφυα είναι ένας φόρος στον οποίο. Βάζω δύο ζητήματα. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, και γι' αυτό και εμείς λέμε ότι από την επόμενη μέρα θα μειωθεί στο 30%. Αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να ενδυναμωθεί το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, παντού στον δυτικό κόσμο το ακίνητο έχει φόρο για τον ιδιοκτήτη, αλλά τα έξοδα τα οποία κάνει ένας ιδιοκτήτης ετησίως για τη συντήρηση εκπίπτουν. Ναι. Κάτι που στην Ελλάδα δεν γινόταν. Επίσης υπάρχει το αντιφατικό, όπου στην Ελλάδα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν είναι πραγματικοί
ιδιοκτήτες όταν είναι με δάνεια. Λοιπόν, είναι πολύ περίεργο το καθεστώς το νομικό το οποίο επικρατεί στη χώρα μας όσον αφορά τα ακίνητα εν γέννη. Στα ακίνητα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θέλω να την κάνω σε εσάς και θέλω πάντα να την κάνουμε στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως με τον αέρα που έχετε, όχι μόνο το δημοσκοπικό, αλλά και τον αέρα που έχετε από τις ευρωκάλπες. Τώρα υποχρεούμαστε περισσότερο να σας κάνουμε αυτά τα ερωτήματα. Βλέπω στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες να γίνεται αναπαραγωγή, μια δήλωση μιας υποψηφίας, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά της, γιατί είναι τώρα και εκλογές και με τους νόμους από την Μαγνησία, η οποία εξηγώντας τα περί 7 ημέρου, αφού διευκρίνησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για 7 ημέρη λειτουργία και όχι για 7 ημέρη εργασία, τάχθηκε στην ουσία υπέρ της 7, η ίδια επί προσωπικού υπέρ της 7 ημέρης εργασίας. Και λέει, γιατί λέει να το απαγορεύουμε, αν συμφωνούν εργοδότης εργαζόμενος, να αφήσουμε τους ανθρώπους να λειτουργούν πιο ελεύθερα. Τέτοιες θέσεις χωρούν κατά τη δική σας αντίληψη, κυρία Καρδίλη? Κατά τη δική μου αντίληψη είναι ξεκάθαρο ότι ασπάζομαι και αυτό το οποίο λέω έχει να κάνει με την άποψη του Προέδρου μας. Μιλάμε για 7ήμερη λειτουργία και όχι εργασία. Λοιπόν, επίσης μιλάμε ότι πρέπει... Εγώ δεν είναι την επίσημη επίσης, διατύπωση. Δεν είναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διατυπώσουν διάφορες απόψεις. Κατά καιρούς ο κύριος Πολάκης βγήκε και εκφράστηκε για ζητήματα προσωπικά ή για άλλους συνανθρώπους μας με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Θέλετε να μου πείτε ή θέλει να μου πει τώρα εδώ ο συνάδελφος ότι αυτές τις απόψεις τις ασπάζεται η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας? Προφανώς. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι μία και ξεκάθαρη. Στηρίζουμε την ελεύθερη εργασία, την ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα υπό όρους και υπό προϋποθέσεις όπου Έλληνας εργαζόμενος θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ο τρόπος που θα πληρωθεί, ότι θα πληρωθεί δίκαια τις ώρες που εργάζεται και για όσο εργάζεται. Σε καμία περίπτωση. Και επίσης πρέπει να πω κάτι, γιατί δεν είναι ωραίο να μένει στον κόσμο η άποψη ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει τους ελεύθερους επαγγελματίες εις βάρος όλων των υπολείπων. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται αυτό. Οφείλουμε να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, οφείλουμε να στηρίξουμε την οικονομία. Θέλουμε χαμηλότερα πλεονάσματα για να μπορούμε να ξεχρεώσουμε επιτέλους. Ωραία, λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτα έχουμε τους λαγούς του προγράμματος στην ουσία της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν και να εξαγγείλουν πράγματα και στη συνέχεια το επικοινωνιακό επιτελείο αλλά και όλα τα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας προφανώς να έρχονται να μαζεύουν τις δηλώσεις. Μην ξεχνάμε τον κύριο Στουρνάρα, μην ξεχνάμε την κυρία Ξαφά, μην ξεχνάμε τον κύριο Βρούτση, μην ξεχνάμε ακόμα και τον κύριο Μητσοτάκη που όπου έχει βρεθεί. Οι δύο πρώτοι όμως δεν είναι σε ψηφοδέλτιο. Δεν είναι σε ψηφοδέλτιο, εντάξει, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ξαφά ήταν τώρα την... Με αυτή τη λογική ασπάζεστε και όλους τους προηγούμενους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε με λίγο να πω αυτό. Έτσι, για να είμαστε ακριβώδικοι. Τις απόψεις τις έχουν αναπαραγάγει οι κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με απασχολεί ποια είναι η θεσμική τους θέση στο κόμμα, αλλά ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, ασπάζεται πλήρως αυτές τις απόψεις, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κάτι παραπάνω θα ξέρει ή θα θέλει να υλοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορεί να είναι μια κοινωνία ασφαλής και ελεύθερη όταν εξαναγκάζεται να δουλεύει 7 μέρες. Όταν οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν μπορεί μια κοινωνία να είναι ασφαλής και ελεύθερη όταν ο εργαζόμενος, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να κάθονται στο ίδιο τραπέζι μόνοι τους ατομικά και να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες. Όμως, ξέρετε, εδώ κύριε Αλεξίου, οι κοινωνικοί εταίροι που έρχονται λένε ότι το θέμα του κατώτατου μισθού, των αυξήσεων και όλα αυτά πρέπει να δοθούν πίσω σε αυτούς οι αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Δηλαδή ότι ήταν μια μνημονιακή κατάσταση το να το ορίζει το Υπουργείο Εργασίας. Χαίρομαι που το λέτε αυτό για να θυμίσω ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ούτε καν με ένα νόμο, μια υπουργική απόφαση, η απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, ο κατώτατος μισθός έπεσε στα τάρταρα. Και εμείς αυτή τη στιγμή τον αυξήσαμε και θα τον αυξήσουμε κι άλλο. Δεν είχατε αντίστοιχο νόμο για να ασκήσετε όμως το μνημόνιο που λέγατε. Το μνημόνιο δεν το καταφέραμε, άμα παρατηρήσετε ένα-ένα τα μέτρα ή παίρνονται πίσω ή λιάνονται λίγο ώστε να ολοκληρώσετε. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα σημαίνει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μάλλον σημαίνει καμία συζήτηση
για μέτρα λιτότητας, σημαίνει περισσότερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, σημαίνει καλύτερα νοσοκομεία και σχολεία, σημαίνει μια κοινωνία Σωτήρης με αυτοπεποίθηση, Αλεξίου, ασφάλεια και αλληλεγγύη. Γραμματέας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος βουλευτής Νοτιού Τομέα Αθηνών, και η κυρία Αγνή Κανδύλη, υποψήφια βουλευτής Καστοριάς με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ενόψει των ανακοινώσεων του Προέδρου μας σε λίγες ώρες, γιατί ακόμα επισήμως εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τις... Εντάξει, σας ανακοινώσαμε εμείς τώρα, δεν βαριέστε. Εμείς έχουμε. Σας ευχηθούμε λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις.